Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Ηρακλείωτη δικηγόρο, τον κύριο Φραγκίσκο Λαμπρινό, με τον οποίο θα συζητήσουμε την γνωστή πλέον υπόθεση σε όλους τους συνέλληνες, την υπόθεση Λύτρα και τη διαφορετική νομική προσέγγιση που θα ακούσουμε κατά την εκτίμησή του. Καλώς ορίστε στο News Hub και πώς η δικαιοσύνη ως όφιλε χειρίστηκε την εξέλιξη της υπόθεσης από την αρχή έως και αυτή τη στιγμή. Κύριε Φραγκίσκο Λαμπρινέ, την υπόθεση αυτή που απασχολεί το Πανελλήνιο πλέον. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό, αλλά αφήσαμε στην άκρη την πολιτική και ασχολούμαστε με την υπόθεση Λύτρα. Ναι, καλησπέρα κύριε Βαρδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και τη συνομιλία που θα έχουμε. Να σας πω ότι το βασικότερο πράγμα είναι όταν ένας άνθρωπος κατηγορείται για κάτι, να μην τεντώνεται, ας πούμε, επιτραπεί να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, είτε προς τα πάνω, δηλαδή είτε προς το αυστηρότερο, είτε προς το επικέστερο η κατηγορία αυτή. Ναι. Να πούμε ότι είμαστε στο απόγευμα της Τετάρτης, τώρα που συζητάμε, και μόλις πληροφορηθήκαμε ότι για το κύριο Λύτρα εξεδόθη ένταλμα σύλληψης, επειδή φέρεται να παραβίασε περιοριστικό όρο, επειδή πήγε η πρώην σύζυγός του να πάρει κάποια πράγματα από την οικία του κτλ. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το νεότερο υπάρχει είναι ότι καταζητείται αυτός ο άνθρωπος για να συλληφθεί. Έτσι, θεωρήθηκε από την ανακρίτρια ότι παραβίασε τον περιοριστικό όρο. Όμως, εκτός από αυτό, να σας πω τη δική μου άποψη, μετά και από 22 χρόνια δικηγορίας, να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου η δίωξη που ασκήθηκε στον κύριο Λύτρα δεν ήταν σωστή και το γεγονός ότι δεν ήταν σωστή οδήγησε σε όλο αυτό το θέατρο κατά τη γνώμη μου. Να σας πω ότι με βάση την ομολογία, δηλαδή τις αποφάσεις των δικαστηρίων, όταν έχουμε χτυπήματα στο πρόσωπο και στα χέρια ενός ανθρώπου, ειδικά μιας γυναίκας, γιατί είναι συνηθέστατες υποθέσεις όπως αυτή, μην νομίζετε ότι είναι πρωτοφανής υπόθεση και τα βλέπουμε καθημερινά στα δικαστήρια εμείς, να σας πω ότι σε αυτές αποδίδεται παγίως ο χαρακτηρισμός της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Επικίνδυνη σωματική βλάβη είναι μια σωματική βλάβη που έχει τελεστεί με έναν τρόπο που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική βλάβη. Θεωρείται δηλαδή ότι μόνο ότι είναι με τα χέρια μόνο τα χτυπήματα, μπορεί να προκαλέσει κάτι σοβαρό στον άλλο. Αυτή θα ήταν και η ορθή ποινική δίωξη. Δεν έγινε αυτό όμως και νομίζω ότι δεν έγινε για λόγους δημοσιότητας, για λόγους ικανοποίησης της κοινής γνώμης. Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον κύριο Λύτρα για ένα κακούργημα που λέγεται βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Ναι. Το οποίο κακούργημα αυτό αποδίδεται συνήθως σε περιπτώσεις που έχουμε πολύ σοβαρές βλάβες και συνήθως μόνιμες, δηλαδή ακροτηριασμούς ή κάτι πολύ σοβαρό που να σε αφήσει εκτός δουλειάς σου για πολλούς μήνες. Κάτι πιο μόνιμο, εν πάση περιπτώσει, και πολύ πιο σοβαρό. Γιατί τώρα έγινε αυτό? Διότι οι δικηγόροι, όπως είναι γνωστό, δεν υπαγόμαστε στη διαδικασία του αυτοφόρου. Άρα, θεώρησε, κατά τη δική μου γνώμη, ο εισαγγελέας. Δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Παρακαλώ, θέλω να το επαναλάβετε. Οι δικηγόροι τι? Οι δικηγόροι κανονικά δεν υπάγονται στη διαδικασία του αυτοφόρου. Δηλαδή, αν σε πιάσουν για ένα αυτοφόρο πλημέλημα, έτσι, όχι κακούργημα, ναι, δεν δικάζεσαι αμέσως όπως δικάζεται ένας απλός πολίτης. Ναι, διότι υπάρχει μια ειδική δοση δικαιοσύνη, όχι μόνο για τους δικηγόρους, και οι δικαστές και κάποιες άλλες κατηγορίες. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι, ισχύει σε πολλές χώρες. Σε πολλές χώρες, μάλιστα. Δεν το γνωρίζω. Δεν είναι ελληνική καινοτομία. Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Αν ασκεί το ποινική δίωξη για πλημέλημα, ο κύριος Λύτρας θα αφινόταν ελεύθερος. Έτσι, οπότε προτείνει ο εισαγγελέας να το ασκήσει ποινική δίωξη για το κακούργημα, στη λογική να πάει στον ανακριτή και να κινδυνεύσει με προσωρινή κράτηση, αυτό που λέγεται στην αργό προφυλάκηση, ώστε να ικανοποιηθεί το κοινό. Κατά τη δική μου προσέγγιση πάντα. Έτσι, κύριε Βαρδάκη. Βεβαίως. Τι έγινε όμως μετά όταν πήγε στον ανακριτή, ο οποίος ανακριτής, η ανακρίτρια, γυναίκα ήταν δηλαδή, είδε ότι δεν υπάρχουν, γιατί για να προφυλαχθεί ένας κατηγορούμενος πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να είναι ύποπτος φυγής, να υπάρχει κίνδυνος επανάληψης της πράξης μέσα από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή από άλλες καταδίκες που έχει. Πολλές προϋποθέσεις, οι οποίες δεν συνέτρεχαν. Δεν συνέτρεχαν. Λοιπόν. Ναι. Και πολύ σωστά έκαναν, κατά τη δική μου γνώμη, και τον άφησαν ελεύθερο. Ως κακούργημα που τώρα είχε τη δίωξη. Ακριβώς. Ενώ τώρα, προσέξτε τι γίνεται. Αν είχε ασκηθεί δίωξη για πλημέλημα, για την επικίνδυνη σωματική βλάβη, τότε θα το οριζόταν μια δικάσιμος μέσα σε 2 μήνες, λογικά.
θα γινόταν η δίκη του, είτε αυτή τη δικάσιμη, είτε μετά από άλλους δύο μήνες, εν πάση περιπτώσει. Και πιστέψτε με, δεν υπήρχε περίπτωση με βάση αυτά που ζω κάθε μέρα στα δικαστήρια και το τι γίνεται σε περιπτώσει ενδοοικογενειακής βίας, δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάει μέσα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα δικαστήρια ήδη πριν από τον καινούργιο ποινικό κώδικα που ισχύει από την 1η Μαΐου, σε περιπτώσει ενδοοικογενειακής βίας ήταν πάρα πολύ αυστηρά. Ειδικά σε περιπτώσεις που είχαμε τόσο έντονα χτυπήματα, έτσι, συνήθιζαν ήδη από πριν να στέλνουν στη φυλακή τους κατηγορουμένους. Να σας πω ότι είχα μια υπόθεση την προηγούμενη εβδομάδα, στην οποία μάλιστα δεν ήταν ενδοοικογενειακή βία, ήταν μια απλή επικίνδυνη σωματική βλάβη που ήταν μεταξύ γειτόνων, στην οποία έσπασε τη μύτη της πελάτησάς μου ο γείτονας. Ναι. Της επιτέθηκε, δηλαδή, της έδωσε μια μπουνιά μάλιστα. Και της έσπασε τη μύτη. Mm-hmm. Του έβαλε το δικαστήριο ποινή φυλάκιση 16 μηνών και τον έστειλε στη φυλακή για 4 μήνες. Αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ηράκλειο και χωρίς να είναι ενδοοικογενειακή, που η ενδοοικογενειακή έχει πιο βαριές ποινές. Αυτό πήγε ως πλημέλημα. Πήγε ως πλημέλημα. Εδώ τώρα δηλαδή, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εννοείται ότι εφόσον ο κύριος Γίτρας αυτό που έκανε στην σύζυγό του χαρακτηριζόταν ως πλημέλημα και μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης περίπου σε ένα δίμηνο μου είπατε. Mm-hmm. Α, σε αυτό το χρόνο που μεσολαβεί του διμήνου. Το δίμηνο δεν είναι υποχρεωτικό. Εντάξει, μπορεί να είναι ένας μήνας. Ένας μήνας. Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι 3 μήνες. Πιστεύω ότι θα δίνει μια σύντομη δικάσιμο λόγω της βαρύτητας υπόθεσης. Πολύ ωραία. Μέχρι λοιπόν την εκδίκαση του πλημελήματος, 1, 2, 3 μήνες, αυτός ο χρόνος θα έπρεπε να είχε προφυλακιστεί ή θα τον είχαν και πάλι Όχι. ελεύθερο. Θα ήταν ελεύθερο. Ελεύθερο λοιπόν, μάλιστα. Ναι. Όπως ελεύθερο ήταν τώρα και για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μάλλον θα ήταν αν δεν είχε βγει το ένταλμα που είπαμε ότι βγήκε πριν από λίγες ώρες. Εγώ ήταν ελεύθερο μέχρι τη δίκη του, που θεωρητικά μπορεί να γίνει σε 2 χρόνια, να πάρει αναβολή. Ως απλός πολίτης λοιπόν, όχι και ως ένας δημοσιογράφος. Αναρωτιέμαι, μόνο με τη λέξη κακούργημα, πώς αφήνεται ελεύθερος ένας άνθρωπος? Ναι, κι όμως, αλίμον αν όποτε είχαμε κακούργημα, είχαμε υποχρεωτικά προφυλάκηση, κύριε Βαρδάκη. Το νόημα της προφυλάκησης ποιο είναι? Το λέω προφυλάκηση για να καταλαβαίνουν οι ακροατές. Ναι, ναι. Νομικά είναι προσωρινή κράτηση. Το νόημα της προφυλάκησης είναι να επιβληθεί όταν υπάρχει μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα και πιθανολογής και ότι μετά που θα γίνει δίκη του ανθρώπου αυτού θα πάει και στη φυλακή. Έτσι. Αλλά πρέπει να με βάσει τον νόμο να υπάρχει μια σειρά άλλων προϋποθέσεων, όπως να είναι ύποπτος φυγής ή να έχει ομοειδείς καταδίκες για ίδια για παρεμφερία δικήματα ή από πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της πράξης να θεωρείται ότι θα ξανακάνει την πράξη. Δεν έβγαιναν αυτά στην περίπτωση του κ. Λίτρα για όποιον έχει κάνει ποινική δικηγορία έστω και λίγες μέρες. Άρα γι' αυτό αφέθηκε σωστά ελεύθερος ως κακούργημα. Γι' αυτό αφέθηκε σωστά ελεύθερος. Μάλιστα. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται μετά. Το ένα λάθος φέρνει το επόμενο και μετά έρθει και τρίτο λάθος. Βγαίνει η ηγεσία του Αρείου Πάγου και αντί να εξηγήσει τι έχει συμβεί και να βοηθήσει και τον κόσμο, που πού να καταλάβει ο κόσμος από τις νομικές αυτές διαδικασίες, διατάσσει τον πειθαρχικό έλεγχο της ανακρίτριας και της εισαγγελέως που άφησαν ελεύθερο τον κύριο Λίτρα. Και τι καταλαβαίνει ο κόσμος που ακούει? Ότι κάτι λάθος έγινε, δηλαδή ότι είτε ότι είναι ανίκανοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε ότι μεροληπτήσαν επειδή είναι δικηγόρος ο κύριος Λίτρας. Μάλιστα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, κύριε Βαρδάκη, αλλά βγαίνει και κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, παραβιάζοντας κατά τρόπο απαράδεκτο την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και αφήνει υπονοούμενα για τη δικαστική απόφαση. Και δεν φτάνει ούτε αυτό, αλλά ξαναβγαίνει ο κύριος Μαρινάκης και λέει ότι χάρη στον νόμο Φλωρίδη βρήκε το θάρρος ο γιατρός που ειδοποίησε για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του κυρίου Λίτρα να ειδοποιήσει την αστυνομία. Ενώ υποχρέωση των γιατρών και υπήρχε και πριν από τον νόμο Φλωρίδη και ειδοποιούσαν οι γιατροί, υπακούντας όχι μόνο στον νόμο αλλά και στη συνείδησή τους, κύριε Βαρδάκη. Μάλιστα. Άρα τι έχουμε? Έχουμε μια κατάσταση στην οποία υπάρχει μια αντιφατική συμπεριφορά της δικαιοσύνης, η προσπάθεια να ικανοποιηθεί το λαϊκό αίσθημα. Υπάρχει επίσης μια άστοχη, κατά τη γνώμη μου, παρέμβαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου πάλι για να ικανοποιηθεί το λαϊκό αίσθημα. Υπάρχει απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης του θέματος από την κυβέρνηση. Τριπλία στο κύριο. Και ποιος είναι ζημιωμένος? Ναι, ναι. Ζημιωμένος φυσικά είναι η δικαιοσύνη. Η οποία όλες οι έρευνες δείχνουν ότι 7 στους 10 Έλληνες δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στις αποφάσεις της. Ερώτημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σωστό είναι αυτό που λέτε και έχω διαβάσει τη σχετική έρευνα και το αποτέλεσμά της, το δυσάρεστο για την απονομή της ελληνικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ο Άριος Πάγος, οι δικαστές που έβγαλαν την απόφαση του ελέγχου των δικαστών που είπαν ότι ο κ. Λίτρας προχώρησε σε κακούργημα, είχαν δικαίωμα να ανατρέψουν την απόφαση αυτή? Και από κακούργημα να πούν όχι, δεν είχαν δικαίωμα. Όχι.
Ναι. Δεν μπορούσαν να ανατρέψουν την απόφαση, την κρίση του ανακριτή. Μόνο τον έλεγχο που τον είναι το ελεύθερο. Ναι. Τον έλεγχο των δικαστών που αποφάσισαν. Μόνο τον πειθαρχικό έλεγχο. Την κακουργηματική, μάλιστα. Κατανοητό. Άρα, εδώ έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό, ένα κενό. Πόσο να είμαστε σίγουροι ότι η ελληνική δικαιοσύνη κάνει σωστά τη δουλειά της. Τώρα αυτό... Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω από την εμπειρία μου 22 ετών. Έτσι, μαχόμενης δικηγορίας και όσοι εκτοπίζουν ποινική δικηγορία. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που εγώ έως και καθόλου μπορεί εγώ να έχω αισθανθεί προσωπικά ότι μπορεί κάτι επιλήψιμο να συμβαίνει ή οτιδήποτε παρεμφερές. Λάθη βεβαίως μπορούν να γίνουν, έτσι, αλλά μπορώ να διαβεβαιώσω ότι τουλάχιστον στην καθημερινότητα, γιατί ο πολίτης συναντάει τη δικαιοσύνη στην καθημερινότητά του. Δεν μιλάμε τώρα για υποθέσεις όπως η Siemens, η Novartis, μεγάλες υποθέσεις που εκεί μπορεί να υπάρχουν πολιτικές υποθέσεις ή οτιδήποτε. Πάντως στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική, ας το πω έτσι, ο πολίτης δεν έχει λόγο να ανησυχεί κατά τη δική μου γνώμη. Μάλιστα. Εγώ όμως με βρίσκει ως δημοσιογράφο ανήσυχο το γεγονός ότι στη δικαστική διαβάθμιση, αν μπορώ να κάνω τη χρήση αυτού του όρου, βλέπω δύο λάθη, τόσο από δικαστές όσο λάθος και από τον Άριο Πάγο, τους ανώτατους δικαστές μας. Ναι, αυτό σημαίνει διότι μεσολαβεί η ανάγκη, αν θέλετε, και του Αρίου Πάγου. Και του Αρίου Πάγου και της κυβερνήσεως, ναι. να στείλει, ας πούμε, ένα μήνυμα ότι, ξέρετε, εδώ προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να ικανοποιήσουμε αυτό που λέγεται το λαϊκό αίσθημα. Ναι. Όμως, επικίνδυνο, όμως ναι. το χρέος, ξέρετε, όσο εμπλέκονται στη δικαιοσύνη, είναι και να λειτουργούν με απόλυτη υπευθυνότητα και να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί προς το κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια. Και βέβαια, είναι μια διαπολιτική εξουσία, όχι μόνο για την κυβέρνηση, για όλα τα κόμματα, πρέπει να πλένει το σώμα σου με νερό. Πριν μιλήσει για τη δικαιοσύνη, διότι απαγορεύεται αυστηρά η εμπλοκή. Δηλαδή, το να υπερβεί το ρόλο σου ως εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία και να μπει στο έργο της δικαιοσύνης. Ναι. Παρακαλώ, κύριε Βαρδάκη. Τελευταίο ερώτημα, γιατί εδώ πέρα μπαίνουν πολλά θέματα άλλα. Μας είπατε ότι η επικίνδυνη σωματική βλάβη, σύμφωνα με την ελληνική νομολογία, είναι πλημέλημα καλά, δεν λέω. Πολύ σωστά. Αυτό πρέπει να αλλάξει και να γίνει κακούργημα, κύριε Λαμπρινέ. Όχι. Δεν πρέπει να αλλάξει. Για το κακούργημα έχουμε άλλες μορφές βλάβης, που μπορεί να είναι βαριά σκοπούμενη. Μάλιστα. Δεν είναι το ζήτημα. Ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι να αλλάξει αυτό το λάθος κάνουμε στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι για κάθε κατηγορούμενο να έχουμε τη σωστή τιμωρία, έτσι, και κυρίως να φροντίζουμε ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν θα ξανακάνει αυτό για το οποίο καταδικάζεται. Γι' αυτό λέγεται και σοφρονιστικό το σύστημα. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πληθύνει οι κακοποιήσεις γυναικών από άντρες, συζύγους, φίλους κλπ. Μήπως τώρα εννοεί. Δεν έχουν πληθύνει οι κακοποιήσεις. Ναι. Έχουν πληθύνει οι γυναίκες που βρίσκουν το θάρρος να τις καταγγείλουν. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και ενθαρρυντικό για την ελληνική κοινωνία. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν το ερώτημα δεν αλλάζει που θέλω να σας κάνω. Ναι. Μήπως λοιπόν ο δράστης, ο άνδρας δράστης, λέει εντάξει, πλημέλημα είναι, θα την γλιτώσω. Μα δεν την γλιτώνει. Φυλακή πάει με το πλημέλημα. Ναι. Αυτό σας είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Εδώ σας είπα και την υπόθεση μου της προηγούμενης εβδομάδας, χωρίς να είναι καν ενδοοικογενειακή βία, πήγε στη φυλακή με ποινή 16 μήνες. Για πλημέλημα. Για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Άρα. Αυτοί οι μήνες δεν εξαγοράζονται, είναι φυλακή. Όχι. Φυσική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μάλιστα στη φυλακή. Μάλιστα. Και δικάστηκε την πρώτη εβδομάδα. Ναι. Σαφής. Και βεβαίως θα κτίσει 4 μήνες. Για κάτι που ήταν πιο ήπιο από αυτό που συνέβη με την. Στην πραγματικότητα. Ναι. Πιο ήπιο με την έννοια ότι έχει πιο. Είναι μια κοινή επικίνδυνη σωματική βλάβη και δεν είναι ενδοοικογενειακή. Τώρα επιβαρύνεται. Το καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι λίγο περίπλοκα για τον ακροατή. Αλλά... Όχι, μα τα κάνετε πάρα πολύ λιανά και κατανοητά. Ναι. Ομολογώ. Θέλω κατά κύριο κίνδυνο συνέντευξη αυτή. Ο κύριος Ζήτρας επιβαρύνει πλέον περαιτέρω τη θέση του, αφού τώρα από γιβατινές ώρες Τετάρτης καταζητείται πλέον. Ναι, αν ισχύει αυτό που ακούσαμε στις ειδήσεις και εσείς και εγώ, ότι δηλαδή εξεδόθη ένταλμα από την ανακρίτρια σε βάρος του γιατί θεωρείται ότι παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, τότε ασφαλώς πλέον κινδυνεύει με προσωρινή κράτηση, με προφυλάκηση δηλαδή. Ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι που μεσολάβησε τώρα και είναι διαφορετικό από αυτά που συνέβαιναν μέχρι χθες και τα οποία αναλύουμε αυτή τη στιγμή. Το βασικό ζητούμενο, κύριε Βαρδάκη, είναι να βρεθεί μια ισορροπία. Δηλαδή. Θα πρέπει ασφαλώς ο κόσμος, γιατί ξέρετε, πολλές φορές ο κόσμος διψά και για αίμα εντός εισαγωγικών. Διψά να πάει ο κάθε κατηγορούμενος στη φυλακή ή θεωρεί
για τη πληροφόρηση του κοινού προέρχεται συνήθως από την αστυνομία. Δεν μιλάω για την υπόθεση Λύτρα τώρα, γενικότερα. Γενικά και για άλλες υποθέσεις, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Ξέρετε, χρειάζεται μια νυφαλιότητα και έχω και μια προσωπική άποψη εγώ ότι θα έπρεπε και η δικαιοσύνη να έχει ένα βήμα στο οποίο να μπορεί να τοποθετείται δημόσια και να ενημερώνει τους πολίτες. Γιατί πολλές φορές είτε από τους δικηγόρους, είτε από την αστυνομία, είτε από οποιοδήποτε δημιουργούνται εντυπώσεις στην τηλεόραση, στο ίντερνετ με δηλώσεις. Και δημιουργούνται εντυπώσεις που δεν έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον που μας λέτε. Λέτε λοιπόν ότι η ειδική δικαιοσύνη θα πρέπει να έχει κάποιον εκπρόσωπο που σε δύσκολες υποθέσεις μη κατανοητές προς την κοινή γνώμη να πρέπει αυτός ο εκπρόσωπος ο δικαστικός που ξέρει την ομολογία να παίρνει να εξηγεί προς τον κόσμο στην κοινή γνώμη. Πώς να εξηγεί τον νόμο. Να εξηγεί τον γιατί... νόμο και τις διαδικασίες βάσει τις οποίες μπορεί να επιμηθεί, να μην επιμηθεί, όχι να δικάζει τις υποθέσεις και να τις σχολιάζει. Να φωτίζει αλλά την κοινή να μπορεί γνώμη. Να βοηθήσει τον πολίτη να καταλάβει τι είναι το αυτόφορο, τι είναι η ειδική δοσιλική, τι είναι η έφεση. Αυτό υπάρχει. Τι είναι το αναπρεπτικό. Υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική. Υπάρχει, σε κάποιες χώρες υπάρχει. Στην Αμερική υπάρχει 100% διότι εκεί είναι, εκλέγονται οι εισαγγελείς. Και είναι σαν πολιτικά πρόσωπα, οπότε κάνουν δηλώσεις σε καθημερινή βάση. Γιατί δεν έχει γίνει στην Ελλάδα ακόμα, λέτε. Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να απαντήσω εγώ. Ίσως να θεωρείτε ότι, ξέρετε, εξυπηρετεί και ολοδάνη σιωπηλή η δικαιοσύνη. Ναι. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη και νομίζω ότι θα βοηθήσω πάρα πολύ στο να είναι ενημερωμένοι, περισσότερο ενημερωμένοι άνθρωποι και να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις. Καλή ώρα που μας κάνετε τώρα εσείς εν κατακλείδη και διαφωτίσατε την υπόθεση και καταλάβαμε τι ακριβώς έχει γίνει με την υπόθεση Λύτρα. Κύριε Λαμπρινέ, σας ευχαριστούμε θερμότητα για όλα όσα μας αναφέρατε. Και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Βαρδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.